τρίτη μέρα της φωτιάς στην περιοχή της Κορινθίας και συγκεκριμένα είμαστε στην Ξυλοκέρυζα, όπου η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα δίπλα σε σπίτια και σε αγροτικές καλλιέργειες και μαντριά. Δεν κινδυνεύει κανένα σπίτι, η πυροσβεστική έχει πάρει τα απαραίτητα μέτρα. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη εδώ και τρεις μέρες. Ολική καταστροφή. Η φωτιά δηλαδή από τα χτήματά μας έχουν, το βλέπεις, είναι 50-100 μέτρα. Έκαιε όλη νύχτα. Όλη νύχτα. Ένα αεροπλάνο ήρθε το πρωί και μετά εξαφανίστηκε. Και αυτό το πράγμα είναι τρεις μέρες. Ναι. Σιγοβράζει το δάσος τρεις μέρες. Και δεν υπάρχει κανείς. Έχει σηκώσει αέρα τώρα. Και το φέρνει προς το χωριό τον αέρα, άμα παρατηρήσεις τώρα. Ναι. Κοίτα, άλλαξε ο αέρας. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Το δάσος αυτό ήταν ένα δάσος το οποίο είχε να καεί, από το 1964 είχε να καεί. Ναι. Λοιπόν, το δάσος αυτό πλέον δεν το ξαναβλέπουμε. Και καίει τρεις μέρες το δάσος αυτό. Έρχονται, σβηρίχνουν δύο ρήψεις, χάνονται τα αεροπλάνα. Είναι μεγάλο το μέτωπο γι' αυτό. Είναι μεγάλο το μέτωπο, αλλά και εδώ, αν λίγο πιο σωστά την κατασβέναν, θα είχε τελειώσει η υπόθεση. Φεύγουν, έρχονται. Βοηθούν οι κάτοικοι. Οι κάτοικοι το βλέπεις, όλοι στα χτήματά τους είναι και περιμένουν. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Είναι δύσβατα τα σημεία, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Μόνο να κάτσεις και να την κοιτάς.